centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για πρώτη φορά για θέμα εκτός κορονοϊού. Αλλά δεν θα αποφύγουμε για τα θέματα κορονοϊού, κύριε Σαββόπουλε. Δεν ξέρω αν ακούσατε, είσαστε νομίζω στη γραμμή, ακούσατε. Σήμερα πήγαμε σχολείο, αλλά και τα ποσοστά είναι μάλλον απογοητευτικά της συμμετοχής των παιδιών, έτσι. Ναι, αναμενόμενο. Λίγο προς το τέλος άκουσα, απλώς ναι. Πριν καμιά ώρα είχα μια έτσι πρώτη ενημέρωση από τον πρόεδρο τόσο των αστικών ναι. συγκοινωνιών όσο και των υπεραστικών, όπου μπράβο. Μου είπαν ότι ποια είναι η εικόνα όσον αφορά τη μετάβαση. Τι σας είπαν λοιπόν εκείνοι. Τις εικόνες λίγο συνηθισμένες κύριε ναι. Νατούλη, διότι ναι. οι μαθητές της τρίτης λυκείου βέβαια σήμερα δεν ξέρω αν είχε να κάνει τίποτε με την ύλη και κάποιες άλλες πληροφορίες, αλλά συνήθως το τελευταίο 20ήμερο. Οι μαθητές δεν πάνε σχολείο, έτσι. Αλλά και ότι οι μαθητές τρίτης λυκείου το τελευταίο 20ήμερο δεν πολύ πάνε. Ήταν κάτι που το περιμέναμε. Είχαμε κάνει μια συνάντηση την Παρασκευή, τόσο με. Επειδή οι συγκοινωνίες είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και θέλαμε να δούμε όσον αφορά τα μέτρα προστασίας πάλι με τους προέδρους, τόσο τον κύριο Ζώβα όσο και τον κύριο Καρανικολόπουλο, για το τι πρόβλεψη υπάρχει, πόσοι μαθητές μεταφέρονται. Τέλος πάντων, έγινε σύμφωνα με αυτό που προβλέψαν ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν πήγαν. Πάντως είναι χαρακτηριστικό, έτσι, πήγαν οι περισσότεροι ποσοστία στο Άργος, περίπου ναι. η μισή, και οι λιγότεροι που πήγαν σε Λύκειο ήταν στη Μεσοποταμία. Ναι. Φαντάζομαι και μπορεί να εξηγηθεί αυτό, δηλαδή τόσα που τράβηξε αυτή η περιοχή. Εντάξει, τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ίσως να έχει επηρεάσει και αυτό. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Προσωπικά δεν νομίζω, ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν. Η Ποταμία έχει να δώσει επιβεβαιωμένο κρούσμα από τις 3 Απριλίου. Όχι, δηλαδή όχι, πολύ νωρίτερα από ό,τι το υπόλοιπο. Ξέρετε με ποια είναι, ότι φυλάγονται πάρα πολλοί άνθρωποι μέτρα, μετά από αυτό που τράβηξαν. Καλό είναι να υπάρχουν αυτό που λέμε τα μέτρα. Τα μέτρα προστασίας. Φυλάγονται πάρα πολλοί. Που πρέπει να τώρα, έχουμε όλοι μας. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που είναι εκτός ατζέντας κορονοϊού. Είναι απίστευτο όμως. Να πώς μπορούμε να ξαναβάλουμε τη ζωή μας σε μια κανονικότητα και με τέτοιου είδους θέματα, κύριε Σαββόπουλε. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι την άλλη εβδομάδα, και γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο από το πρωί για να είμαστε σήμερα μαζί, την άλλη εβδομάδα βγαίνει η πρόσκληση για τη σύραγγα της κλεισούρας. Ναι. Τι σημαίνει πρώτα, αυτό ακριβώς πρακτικά. Βγαίνει στον αέρα αυτό που η προκήρυξη. Έχει σαν συνέχεια η απόφαση τότε πριν 4 μήνες που είχε πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι καταρχήν η βούληση της σημερινής Περιφερειακής Αρχής με Περιφερειάρχη τον κύριο Κασαπίδη να υλοποιηθεί αυτό το έργο, το οποίο τέλος πάντων θυμάστε, να μην θυμηθούμε έτσι ναι. τις στιγμές που ζήσαμε στο τότε Περιφερειακό Συμβούλιο με τις απίστευτες δηλώσεις κάποιων που εκπροσωπούν έτσι την αντιπολίτευση ως επικεφαλής. Τέλος πάντων μπήκαμε σε μια τελική έτσι ευθεία. Την άλλη εβδομάδα κύριε Νατσούλη βγαίνει επιτέλους η πρόσκληση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε εμάς ως Περιφερειακή Αρχή να υποβάλουμε αυτή την πρόσκληση την υποβολή της πρότασης των 69 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την κατασκευή της σύραγγας της κλεισούρας μαζί με τον αυτοκινητόδρομο και από εδώ και από εκεί. Αυτό τώρα, τι σημαίνει πρακτικά ότι ανοίγει ότι... πια ο δρόμος, ανοίγει πια ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου. Ανοίγει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται μετά την είναι το πρώτο και το αποφασιστικό. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν να ξέρετε ότι και εν μέσω κορονοϊού, προσέξτε, η ιστορία με την πρόσθεση της σύραγγας της κλεισούρας έχει ξεκινήσει μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από μέσα Νοεμβρίου. Ξεκινήσαμε έτσι έναν απίστευτο αγώνα μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος αφορά δύο περιφερειακές ενότητες, έχει να κάνει με δύο δασαρχεία, έχει να κάνει με τη διεύθυνση δασών Καστοριάς και με τη διεύθυνση δασών Φλόρινας. Και επειδή ήταν σε εξέλιξη και σε αναμονή η ανάρτηση των δασικών χαρτών, η τότε ξέρω εγώ συμβουλή από, και λογικό δηλαδή από τις διευθύνσεις ήταν να μην πάμε σε πράξη χαρακτηρισμού. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, είναι μια διαδικασία τυπική, αλλά όταν περνάει ένας αυτοκινητόδρομος από δασικές περιοχές είναι απαραίτητο. Απαραίτητο όμως με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, αυτό αυτομάτως καταργείται σαν διαδικασία. Ξέρετε ότι οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών δεν έγιναν, ήταν να γίνουν τον Μάρτιο. Τρέξαν οι εξελίξεις και ευτυχώς αποφασίσαμε τότε να πάμε σε πράξη χαρακτηρισμού που είναι μια διαδικασία που διαρκεί τουλάχιστον 2 μήνες όπου δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες από όπου περνάνε ο δρόμος από τις περιουσίες τους
να δούνε αν όντως αυτό που ετοιμάστηκε ως μελέτη τότε, αν πρόκειται για δασική περιοχή, αν δεν είναι, και διορθώνει και τυχόν σφάλματα μετά από 8 χρόνια. Γιατί η μελέτη, ξαναλέω, για μερικούς που προσπαθούν, ας πούμε, να, τέλος πάντων, να πούνε, η μελέτη ολοκληρώθηκε, κύριε Νατσούλη, το καλοκαίρι του 2012. Μέχρι πριν το καλοκαίρι του 2012 δεν μπορούσε αυτή η συγκεκριμένη πρόταση να γίνει πουθενά και πουθενά σε κανένα μέτρο, αν δεν υπάρχει όρμη μελέτη. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η πράξη χαρακτηρισμού. Είμαστε σε μια φάση, λέγεται βεβαίωση τέλες ειδικίας. Ναι. Και μετά τη βεβαίωση τέλες ειδικίας, αυτό είναι το γραφειοκρατικό κομμάτι από εμάς, θα βγει η πράξη αναγκαστικής απαλωτρίωσης από την κτηματική. Αυτό χρονικά διαρκεί περίπου 20 μέρες. Η πρόσφυση αρχικώς θα έχει ένα χρονικό ορίζοντα 2 μήνες. Δηλαδή, εφόσον με το καλό βγει, μάλλον την άλλη εβδομάδα, για 2 μήνες, εμείς θα είμαστε από εδώ και πέρα στο 20ήμερο μες το μήνα. Θα έχουμε την απόλυτη ετοιμότητα να υποβάλουμε την πρόταση. Επαναλαμβάνω, λείπουν κάποια διαδικαστικά με την κτηματική και με κάποιες διορθώσεις τοπογραφικές. Και από εκεί και πέρα, το μόνο που απομένει να λυθεί είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και είχαμε διερευνήσει τόσο με την Εγνατία, που θεωρούμε μια αξιόπιστη εταιρεία που έχει τη δυνατότητα και όλη την τεχνογνωσία, έχει κατασκευάσει άλλωστε δεκάδες τούνελς τα τελευταία χρόνια μόνο κατά τη διαδρομή της Εγνατίας Οδού. Αλλά έγινε και μια επαφή μέσω του βουλευτή, του ζητήθηκε από εμάς να κάνει με το Υπουργείο Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, όπου ο κύριος Καραμαλής είχε πει πριν 3 μήνες περίπου, ήταν ο κύριος Τζικαλάκης εκεί, ότι μπορεί να το αναλάβει το Υπουργείο Μεταφορών. Η Εγνατία ζητάει μια προμήθεια όσον αφορά την επίβλεψη του έργου. Μιλάμε για την επίβλεψη, κύριε Μασούλη. Ναι. Γιατί είμαστε, το έχω πει και από την αρχή, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν αυτή τη στιγμή γύρω στους 10 μηχανικούς. Ναι, από... Επειδή μιλάμε για τούνελ, καταλαβαίνουμε την τεχνογνωσία. Είναι ένα εξειδικευμένο έργο. Ναι. Δηλαδή το 2008, όταν ήμουν αντινομάρχης, είχαμε 27-28 μηχανικούς στη διεύθυνση τεχνικών έργων και τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε ζήτημα να είμαστε 10. Το σύνολο, και μάλιστα κάποιοι μέχρι τέλη χρονιά θα πάρουν και σύνταξη. Όπως καταλαβαίνετε, θέλοντας να έχουμε τη σιγουριά, ας πούμε, και της τεχνογνωσίας, αλλά και όσον αφορά αριθμητικά, ας πούμε, από πλευράς μηχανικών, ψάχνουμε να βρούμε αυτό το κομμάτι της επίβλεψης. Αν τελικά δεν ευδοκιμήσει η προσπάθεια τόσο με την Εγνατία όσο και με το Υπουργείο Μεταφορών, θα δούμε κάτι μεταξύ των υπαλλήλων μας, αλλά πιθανόν και σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΠΕΕΦΣΟΝ Κοζάνη. Μάλιστα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που δέχτηκε μεγάλη κριτική από πολλούς. Είναι ένα κομμάτι το οποίο. Και διαχρονικό πόλεμο. Ναι, πιθανόν, ας πούμε, να μην φαντάζει τόσο αναπτυξιακό όπως θα ήταν πριν 15 χρόνια, όπως είπαν κάποτε κάποιοι άλλοι. Αλλά σίγουρα θα ενώσει τρεις περιοχές, όπως είναι η περιοχή της Εορδαίας, Καστοριάς και της Φλόρνας, την ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές το κομμάτι το οποίο θα έχει άμεσο όφελος για την οικονομία και των τριών περιοχών. Αλλά και είναι και ένα έργο, κύριε Νατσούλη, που εφόσον όλα πάνε καλά, θα διαρκέσει κατασκευαστικά περίπου 2,5 με 3 χρόνια και θα απασχολεί περίπου 200 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι θα είναι άνθρωποι της περιοχής μας. Καταλαβαίνετε, σε αυτά τα χρόνια της κρίσης είναι και αυτό ένα μέρος. Είναι θέση εργασίας. Προηγούμενα έτσι πλεονεκτήματα του ανταγωνισμού. Επειδή μας αρέσουν πάρα πολύ τα χρονοδιαγράμματα σε αυτή την εκπομπή, μπορείτε να μας πείτε από την επόμενη εβδομάδα που γίνεται αυτό το πολύ καθοριστικό βήμα για τη σύραγγα της κλεισούρας. Η πρόσκληση λοιπόν για αυτό το έργο. Ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθούν για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση αυτού του έργου? Κοιτάξτε, είναι διαδικασίες οι οποίες έχουν ως εξής. Σας είπα από την αρχή ότι εμείς θα είμαστε, αν όλα πάνε καλά, σε ένα μήνα έτοιμοι. Παρόλο που η πρόσκληση βγαίνει την άλλη εβδομάδα, σαν ΠΕΕΦΣΟΝ, επειδή έχει να κάνει με κάτι τοπογραφικά και με την κτηματική, έκαναμε περίπου 6 μήνες με μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά την διαδικασία της βεβαίωσης τελεσιδικίας, όσον αφορά τις περιοχές από τις οποίες διαπερνά δρόμος. Υποβάλλοντας την πρόταση, η πρόταση ελέγχεται η μελέτη από τη διαχειριστική αρχή και παίρνει, εφόσον είναι όλα ok, αυτό που λέμε την προέγκριση δημοπράτησης. Από τη στιγμή που πάρει η προέγκριση δημοπράτησης στο έργο, αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή, αν εμείς υποβάλλουμε τέλη Μαρτίου την πρόταση, μέχρι τέλη Ιουνίου θα υπάρχει η προέγκριση δημοπράτησης, θα βγει η ημερομηνία του διαγωνισμού. Έχω την εντύπωση σε διεθνή διαγωνισμό μπορεί να είναι και 45 μέρες. Πότε θα συμβεί αυτό? Αυτό 45 μέρες από τον Ιούνιο. Μιλάμε για τέλη Αυγούστου. Είναι πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή δεν θα υπάρχει, κύριε Νατσούλη, ας πούμε, δεν θα υπάρχουν 20 προτάσεις. Θα είναι 2 ή 3 προτάσεις από τις μεγάλες εταιρείες. Δεν είναι δηλαδή ένα έργο στο οποίο μπορούν να μπουν οι 20 εργολάβοι. Οπότε η διαδικασία της αξιολόγησης μετά, εφόσον είναι τυπικά ο φάκελος από τους υποψηφίους αναδόχους, όλα εντάξει, είναι μόνο το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. Από εκεί και πέρα,
θα μπορεί, ας πούμε, να, εφόσον δεν έχουμε στάσει, δεν έχουμε κάποια προβλήματα με τη διαδικασία της αξιολόγησης, μέχρι τέλη της χρονιάς να υπογραφεί η σύμβαση. Και με το καλό ότι στο ξεκίνημα, του 2021 να είναι μεγάλο διαγωνισμό. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή θέλει 6 με 8 μήνες για να πάμε σε μια διαδικασία υπογραφή της σύμβασης και ένα ακριβώς. Άρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το καλό σενάριο είναι μετά τα τυπικά, τις δημοπρασίες κτλ. Ναι. Να έχουμε ξεκίνημα των εργασιών της αναδόχου εταιρείας στις αρχές του 2021. Άρα, αν πάνε όλα καλά, μπορεί να γίνει και εφόσον το όχημα δεν υπάρχει και μόνο, μπορεί να γίνει και κανένα ένας μήνας, δύο μήνες. Νωρίτερα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο διαγωνισμός. Ναι. Ωραία. Οπότε και σε 2 με 2,5 χρόνια είναι η ολοκλήρωση έως 3. Η επίβλεψη είναι σοβαρό κομμάτι. Και είναι σημαντικό, πρέπει να το λύσουμε και αυτό. Δεν το έχουμε λύσει. Δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Είχαμε κατέβει κάτω, είχαμε. Μακάρι να λυθεί και άμα πιστεύετε. Είχαμε κανονίσει ένα ραντεβού με την Εγνατία, είχαμε βρεθεί 2 φορές στη Φλόρινα, παρουσία και του κύριου Κασαπίδη. Κάναμε 2 πρώτες συζητήσεις. Η Εγνατία, να ξέρετε, έχει εδώ και 4-5 χρόνια έχει εφαρμόσει μια πολιτική όπου ζητάει για τα έργα τα οποία δεν είναι αρμοδιότητας δικής της η κατασκευή. Συνάπτει μια προγραμματική σύμβαση, από την οποία από το ποσό της σύμβασης ζητάει ένα ποσοστό, κάτι σαν προμήθεια, 5%. Είναι κάτι που το εφαρμόζει νόμιμα. Αν εμείς έχουμε μια σύμβαση γύρω στα 45 με 50 εκατομμύρια, υπολογίζοντας ότι θα έχουμε μια έκπτωση 30-35%, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να βρεθούν άλλα 2 εκατομμύρια περίπου. Για να δώσετε στην Εγνατία για την επίβλεψη. Ναι, είναι μεγάλο ποσό. Κάναμε μια διαπραγμάτευση. Στο ραντεβού το οποίο είχε γίνει, ήταν να γίνει 12 Μαρτίου. Μας πρόλαβαν εξελίξεις που είχε σχέση με τον κορονοϊό και αναβλήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος φαντάζομαι τώρα την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε μια συνάντηση. Και επαναλαμβάνω, σύν όλα αυτά έγινε και μια επαφή, η οποία διαβεβαίωσε ο κύριος Καραμαλής στον κύριο Τζιγκαλάκη ότι μπορεί το Υπουργείο Μεταφορών με μια διέτηση που έχει στη Θεσσαλονίκη να αναλάβει το έργο και να το επιβλέψει χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει αυτή η προνομία. Μάλιστα. Τώρα, και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Αφού ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι, επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι εξέλιξεις για τη σύραγγα της Χρυσούρας. Την άλλη εβδομάδα βγαίνει η πρόσκληση, ακούσατε και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου από τον κύριο Σαββόπουλο. Μαθαίνουμε επίσης και θα έχουμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα στέλεχος του ΤΑΠ στην εκπομπή μας, κύριε Σαββόπουλε. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό το θέμα. Μέσα στο μήνα αναμένεται να γίνει μια δοκιμή στον αγωγό ΤΑΠ. Θα γεμίσει αέριο ο αγωγός που περνάει και από τα δικά μας εδάφη. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για αυτήν την δοκιμή, αλλά είναι ένα θέμα που μας βάζει και πάλι έτσι σε αυτό τον ρυθμό μιας τέτοιας κατάστασης. Της κατάστασης που θέλουμε όσο το δυνατόν συντομότερο στον ομό μας φυσικό αέριο. Η ερώτηση είναι αν μέσα από αυτή την ιστορία του κορονοϊού έχουμε καθυστερήσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμα υλοποίησης των δικτύων για την Καστοριά όπως τα είχαμε αφήσει προ-κορονοϊού. Κύριε Νατζούλη, η συνάντηση που είχε γίνει τελική, κάποια συνάντηση που είχε γίνει και είχαμε πάρει κάποια χρονοδιαγράμματα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 10 με 15 Φεβρουαρίου μάλιστα, στην Αθήνα, μάλιστα, όπου βρήκαμε τους εκπροσώπους τόσο της ΔΕΣΦΑ όσο και της ΔΕΠΑ. Θεωρώ ότι με την κατάσταση που επικράτησε κατά τη χρονική περίοδο με τον κορονοϊό όλα είχαν σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα 45 με 50 μέρες. Από εδώ και πέρα τώρα, επαναλαμβάνω, σε συνεργασία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού με περιφερειάρχη και οι βουλευτές μας, αυτό πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα με τα χρονοδιαγράμματα. Ήδη υπάρχουν δηλώσεις. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν έχει αλλάξει, όχι. Δεν γιατί αλλάξει, κάπου διάβασα, μου είπα, δεν θυμάμαι δεν τώρα ακριβώς, ότι θα πάμε μαζί με ενεργειακούς δήμους. Αυτό δεν ξέρω πώς προέκυψε ή γιατί γράφτηκε, αν σωστά διάβασα κάπου. Εντάξει, εμείς αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς είναι και δεν έχει αλλάξει, εγώ προσωπικά δηλαδή, ότι η Καστοριά μαζί με τα Γρεβενά στο σχεδιάγραμμα που είχε γίνει από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, και το λέω ότι εμείς δεν απαξιώνουμε αυτό που έγινε την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, γιατί ακούμε και ξαναλέμε κάποιες δηλώσεις ότι έγινε μια προσπάθεια, αλλά δεν έγινε αυτό που ήταν το σημαντικό. Η πρόσκληση, θα βγει και η άλλη πρόσκληση, κύριε Νατσούλη, σύντομα. Είναι η πρόσκληση που δίνεται η δυνατότητα της χρηματοδότησης των δικτύων με μοναδικό και δικαιούχο φορέα, τη ΔΕΠΑ, να υποβάλει την πρότασή της, και ήταν το αποφασιστικό βήμα που έπρεπε να γίνει από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή για να μπορούμε να μιλάμε για επιλεξιμότητα και για τα δίκτυα
για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί θα σας αναθυμίσω ναι. ότι κάποιοι βγάζανε φωτογραφίες στα βαλβιδοστάσια, ναι, στα υφιστάμενα, και μας τα παρουσιάζαν ως αναμονή του ΤΑΠ για την παροχή του φυσικού αερίου για την περιοχή της Καστοριάς. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, κύριε Ματσούλη. Δεν θα μπούμε σε μια αντιπολιτευτική λογική. Η ΔΕΣΦΑ προ-κορονοϊού ήδη είχε έρθει σε επαφή, έτσι, συνεχίζοντας αυτό που είχαμε συμφωνήσει στην τότε συνάντηση στην Αθήνα, και ψάχνει να βρει ένα χωράφι. Γιατί η αναμονή δεν θα γίνει στο βαλβιδοστάσιο, στο ΤΑΠ, θα γίνει σε ένα άλλο χωράφι, το οποίο μπορεί να είναι σε μια απόσταση, λέει, από 50 έως 150 μέτρα. Θα πρέπει να γίνει η διαδικασία κίνηση από τη ΔΕΣΦΑ, η οποία θα κάνει αυτό που λέμε το μετρητικό σταθμό. Αλλά η περιφέρεια, συνεχίζοντας και εκπληρώνοντας αυτό που είχε υποσχεθεί σε μια προηγούμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, τότε που είχε έρθει ο Μάριος Τσάκας στην Κοζάνη, βγάζει σύντομα και την πρόσκληση για τα δίκτυα, στα οποία, επαναλαμβάνω, θα είναι μοναδικός δικαιούχος η ΔΕΠΑ. Από εκεί πέρα, ένας συντονισμός μεταξύ περιφέρειας, ΔΕΠΑ αλλά και ΔΕΣΦΑ, οι δύο αυτοί θα πρέπει, σύμφωνα με αυτά που ακούμε, να ξεκινήσει και ο ΔΕΣΦΑ αυτό που λέμε την έναρξη των εργασιών για το μετρητικό σταθμό, και εφόσον όλα πάνε καλά θα το δούμε. Είχαμε πει τότε για ένα χρονοδιάγραμμα ότι για τέλη 21, αρχές 22 θα υπάρχει δυνατότητα δίκτυα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα τρομερό όσον αφορά την κατασκευή τους. Είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο της σύντρευσης του Δήμου Καστοριάς, να ξέρετε, κύριε Νατσούλη, στην πόλη της Καστοριάς. Παρά το δίκτυο του αερίου. Από την κατασκευή του δικτύου έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί να κατασκευάζονται οικοδομικά τετράγωνα και να δίνονται και συνέχεια να συνεχίζουν τις κατασκευές. Δηλαδή μπορούν να δίνουν οικοδομικό τετράγωνο, τετράγωνο. Βέβαια, πολλές φορές έχουμε ακούσει, για να μην σκάβουμε και 100 φορές, αν μπορούν το δίκτυο, το νέο δίκτυο της Καστοριάς. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχω θέσει εγώ. Δεν είναι εύκολο στην εφαρμογή. Δεν είναι εύκολο. Ναι, έχει μια δυσκολία. Κοιτάξτε, έχουμε ξαναπεί, η ΔΕΠΑ έχει πει το εξής. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά τώρα μπαίνουν και οι ιδιώτες μέσα και στο κομμάτι της ΔΕΠΑ. Και είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει, γιατί έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μια κατανάλωση η οποία για αυτούς είναι οικονομικά βιώσιμο το όλο εγχείρημα. Όταν με το καλό φτάσουμε σε ένα χρονικό διάστημα όπου θα αποφασιστεί για το πού θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των δικτύων, θα δοθεί μια προτεραιότητα στις περιοχές όπου θα έχει βγει μια ανοιχτή, ας πούμε, επικοινωνία σε κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο, όπου θα φαίνεται που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από καταναλωτές, δηλαδή αν είναι η περιοχή της Καλλιθέας ή η περιοχή της Χλώης, και εκεί θα δοθεί προτεραιότητα στο κατασκευαστικό κομμάτι. Το έχουμε πει και σε προηγούμενη συνέντευξη. Δηλαδή η ΔΕΠΑ θα ανοίξει με έναν τρόπο ένα σύστημα στο οποίο θα δηλώνουν οι συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται και επιθυμούν να συνδεθούν σε πρώτη προτεραιότητα με το δίκτυο κατασκευής. Από εκεί θα φανεί που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εκεί θα δοθεί η προτεραιότητα της κατασκευής. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό για να γίνει και είναι και σε διαφορετικά σημεία του δρόμου. Δηλαδή ο αγωγός της σύνδευσης έχω την εντύπωση είναι ότι αλλού και αλλού δρόμου, θα είναι το αέριο. Ο αγωγός του φυσικού αερού πρέπει να περνάει από τις άκρες. Και βέβαια στους δρόμους, υπενθυμίζουμε, δεν είναι μόνο η αγωγή νερού ή του φυσικού αερίου. Τώρα είναι, πολλά δίκτυα. Η παλιά πόλη έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία. Ναι. Πριν κλείσουμε, και μια ερώτηση από το κοινό με αφορμή, μέσα σε μια νύχτα, λέει εδώ, να, ακριβώς, να το πούμε λίγο αυτό το θέμα που έγινε, που έκυψε στην Αιανή. Μέσα σε μια νύχτα, λοιπόν, όπως χαρακτηριστικά το λέει εδώ και ο ακροατής μας, προέκυψε εκεί να βρεθούν Σομαλοί κτλ. Και να γεμίσει ένα ολόκληρο ξενοδοχείο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Περιφερειάρχη, που έκανε μηνυτήρια αναφορές κτλ. Στον εισαγγελέα. Χωρίς να το ξέρει, λοιπόν, η Περιφερειακή Αρχή μέσα σε μια νύχτα έρχεται και γεμίζει ξενοδοχείο. Με την ίδια λογική, κύριε Σαββόπουλε, μπορεί να ξυπνήσουμε κι εμείς ένα πρωί και να δούμε τι έγινε στην Καστοριά. Έχω ξαναπεί, κύριε Νατσούλη, ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που θεωρώ ότι αυτοί είναι που παίρνουν τις αποφάσεις, σε συνεργασία, δεν ξέρω τώρα, με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και δεν ξέρω με ποιες άλλες υπηρεσίες που κάνουν, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ανεπίτρεπτο από πλευράς τους, λοιπόν, να μην ενημερώνονται και να μην έρχονται σε μια συζήτηση είτε με τον Περιφερειάρχη ολόκληρης περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, είτε με τον Αντιπεριφερειάρχη το χωρικό, είτε με τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον Δήμαρχο Άργου Στουριστικού. Είναι το να οι θεσμικοί, οι εκλεγμένοι, οι αυτοδιοικητικοί πρέπει, επαναλαμβάνω, να γνωρίζουν τόσο τις προθέσεις και θα πρέπει να ρωτούνται. Το να αποφασίζουν από κάτω μόνοι τους και να στέλνουν, ξέρω εγώ, κάποιους σε κατοικημένες περιοχές, το θεωρώ ανεπίτρεπτο, επαναλαμβάνω. Μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Γιατί εδώ μιλάμε για μια σύμβαση που είναι μεταξύ ενός ιδιώτη. Λένε και της ότι όταν ένας, αν τελικά αποφασιστεί
από τους κάτω, είτε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε μια πρόσκληση η οποία είναι ανοιχτή και υποβάλλει μια πρόταση σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο είναι, δεν ξέρω τώρα, σε κατοικημένη περιοχή, εντός κατοικημένης περιοχής, λίγο έξω, μετά νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά θεωρώ ότι όταν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον, θα πρέπει να ρωτούνται, έστω και προφορικά, από κάτω από το Υπουργείο, επαναλαμβάνω, ο Περιφερειάρχης για την πρόθεση, ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, πιθανόν και κάποια άλλα θεσμικά όργανα, αν είναι σύμφωνοι με κάποια σκέψη η οποία θα κάνουν. Δεν αποκλείω τίποτε, επαναλαμβάνω, εδώ και 8 μήνες ότι θα έπρεπε, ας πούμε, κάποια στιγμή να είμαστε οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας. Είτε λέγεται Αντιπεριφερειάρχης, είτε λέγεται Δήμαρχος, είτε λέγεται Περιφερειάρχης. Είναι ανεπίτρεπτο λοιπόν. Κανένας από εμάς και ο βουλευτής, δεν ξέρω αν ενημερώνει τον βουλευτή, δηλαδή και ο βουλευτής, ειδικά ας πούμε της κυβερνητικής πλειοψηφίας, και αυτοί θα πρέπει να ενημερώνονται, να ρωτούνται και τέλος πάντων να μετράει η άποψη των εκλεγμένων αυτοδιοικητικών και κοινοβουλευτικών εκλογών. Άρα εκπροσώπων. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Αυτό με την ΕΑΝΗ πάντως στο ξενοδοχείο που λένε, και παλιότερα είχε κάποια ανήλικα παιδιά, δεν ξέρω αν είχε κάποια στιγμή αδειάσει και μετά μεταφέρθηκαν. Δηλαδή είναι από τα ξενοδοχεία που έχει δεχτεί και παλιότερα μετανάστες, χωρίς αυτό να αποτελεί κάποια δικαιολογία. Του γεγονότος που δημόσια βγήκε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κασαπίδης, και δήλωσε αυτά που δήλωσε. Δηλαδή δεν γίνεται, κύριε Νατσούλη. Θα πρέπει κάποτε κάποιοι, τέλος πάντων, θεσμικά να ενημερώνουν, να ρωτάνε και να παίρνουν την άποψή τους. Τώρα τον αποφασίζουν από κάτω. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας καλύτερα τις τοπικές κοινωνίες και σε ποια κατάσταση είναι από αυτούς που είναι εκλεγμένοι σε αυτούς τους τόπους. Άρα δεν αποκλείεται και εμείς να ξυπνήσουμε ένα πρωί. Κοιτάξτε, ξαναλέω, κύριε Νατσούλη, δεν μας ρωτάνε και δεν έχουν, εγώ προσωπικά, ας πούμε, δεν έχω έρθει τώρα, είμαι από το Σεπτέμβριο που έχω αναλάβει, σε καμία περίπτωση, και σύμφωνα με τα λεγόμενα και του κύριου Κασαπίδη και από τις συζητήσεις που έχουμε, εκτός από μια συνάντηση που είχε γίνει με τον κύριο Χρυσοχοίδη εκεί τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική, θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε, να υπάρχει μια ενημέρωση και να συναποφασίζουν τέλος πάντων μαζί με τους θεσμικούς φορείς στα Υπουργεία, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται κάποια πράγματα χωρίς να υπάρχουν τοπικές αντιδράσεις. Πολύ για καλά, το κύριε, χρόνο σας. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.